είναι πάντοτε σκοταδιστές και οπισθοδρομικοί. Άστραψε και ευρώντιξε ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος με αφορμή τον θάνατο του 49χρονου αντιεμβολιαστή ιερέα στο Λουτράκι για τους πνευματικούς που αποτρέπουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Κάποιοι θέλουν να παριστάνουν τους μεγάλους γεροντάδες, τους μεγάλους και τους τρανούς φιλοσόφους και παρασύρουν τους ανθρώπους και τους οδηγούν στο θάνατο. Τώρα τι απολογία έχουν να δώσουν στο Θεό για το θάνατο αυτού του ανθρώπου? Στο Άγιο Όρος ένας ακόμη μοναχός έχασε τη μάχη αφού νόσησε από κορονοϊό. Ο πατέρας Τιμόθεος από την Ιερά Μονή Γρηγορίου κατέληξε το απόγευμα της Τρίτης. Ο 72χρονος αγιορείτης μοναχός ήταν αντιεμβολιαστής και νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης διασωληνωμένος για μεγάλο διάστημα. Θύμα της πανδημίας και ένας γιατρός 54 ετών στο Λεγκάτο Θεσσαλονίκης, ο οποίος δεν είχε εμβολιαστεί, κατέληξε διασωληνωμένος στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Ο γιατρός που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός εδώ στους κατοίκους της Γερακαρούς, καθώς υπηρέτησε επί 22 χρόνια στο περιφερειακό ιατρείο, ήταν πρωτοστάτης στο κίνημα κατά των υποχρεωτικών εμβολιασμών. Ο γενικός γιατρός ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός αγοριού ηλικίας 7 ετών. Είχε ταχθεί κατά της υποχρεωτικότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκονταν σε αναστολή, καθώς και ο ίδιος δεν είχε εμβολιαστεί. Πάρα πολύ καλός. Ξέρω πώς έγινε. Δεν εμβολιάστηκε. Τι έγινε, δεν ξέρω. Έναν ακόμη θάνατο νέου ανθρώπου από κορονοϊό μετράει η Λαμία. Πρόκειται για 48χρονη μητέρα δύο παιδιών που δεν είχε εμβολιαστεί και νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα δυτικής θεραπείας του νοσοκομείου Λαμίας.